Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί δηληθιάτε, καλησπέρα σα. Ένα καλό βράδυ, εύχομαι σε όλου σα. Ευρωεκλογέ 2019, όραμα, προτάσει και εισηγήσει. Ποια Ευρώπη θέλουμε και ποια Ευρώπη μα αξίζει, αν θέλετε, στο τέλο τη μέρα. Κυπριακό, κοινωνική πολιτική, στην καθημερινότητά μα. Πριν περάσω στο σημερινό μα καλεσμένο, που είναι ο πρόεδρο τη ΕΔΕΚΟ, κύριο Μαρίνο Ιζόπουλο. Επιτρέψτε μου διότι είχα πολλά μηνύματα ε, Εντάξει δεν με παραξενεύει ε, Back to the basics λέγει η Αγγλέζη Πίσω στα βασικά Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο σε Αντώνη Μας ζήτησαν κάποιοι τηλεφιατές να το δείξουμε Να το παρουσιάσουμε, να το προβάλλουμε Και το παρουσιάζω για να γνωρίζετε Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το ψηφοδέλτιο που θα πάρουμε όλοι Την Κυριακή, την ερχόμενη 26 του μήνα ΑΚΕΛ, όπως τα βλέπετε με τη σειρά. Ένα λεπτό, Βάσο μου. Ε, Δημοκρατική παράταξη. Δημοκρατικό κόμμα. Ε, Δημοκρατικός συναγερμός. ΕΔΕ κίνημα σοσιαλδημοκρατών. Εθνικό λαϊκό μέτωπο ΕΛΑΜ. Κόμμα για τα ζώα Κύπρου. Επιτρέψτε μου, παιδιά. Οργάνωση αγωνιστών ε, δικαιοσύνης ο επόμενος συνδυασμός. Ε, πατριωτικό κίνημα, ο επόμενος συνδυασμός. Ε, συμμαχία οικολόγη, ο επόμενος συνδυασμός. Εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, κίνημα για σεμί. Ε, σοσιαλιστικό κόμμα Κύπρου, όπως τα βλέπετε. Και η μεμονωμένη στο τέλος υποψήφοι, εδώ που είναι η Αριστίδου Χάρης, θα είναι μαζί μα σήμερα, ο Μαρδαπίτα Χρήσανθο και ο Παρασκευά Μιχάλη. Αυτό είναι. Δικαιούστε μέχρι δύο σταυρού για κάθε συνδυασμό. Δεν έχουμε οριζόντια έναν ποδά, έναν ποτζή. Για κάθε συνδυασμό μέχρι δύο σταυρού. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο. Μαρίνο Ιζόπουλο, πρόεδρο ΕΔΕΚ, Uh, κύριε Σιζόπουλε, Στηνουσία, κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία επιλέγουν το νούμερο 5. <laughs> οι οι ψηφοφόροι που είναι η ΕΔΕΚ βάζουν ένα σταυρό κάτω από την ΕΔΕΚ στο τετράγωνο και αν θέλουν να επιλέξουν μέχρι και δύο από του υποψηφίου, βάζουν και δύο μέχρι δύο σταυρού στου υποψηφίου. Ναι, Αυτό είναι ο σωστό τρόπο ναι. εκλογή για να μην υπάρχουν ε, άκυρα ψηφοδέλτια. Άρα επιλέγουμε ένα συνδυασμό από όλου και δικαιούμαστε μέχρι δύο σταυρού σε υποψηφίου. Σε δύο υποψηφίου. Μάλιστα. Έναν ή δύο. Μέχρι δύο. Μέχρι δύο. Ε... Μπορεί και μηδέν. Άμα θέλουν, μπορεί να βάλουν α, μόνο, α, μπορεί να ακρίβως, μόνο μπορεί σταυρό στο, μόνο κόμμα, και στο κόμμα. Στο κόμμα ναι. είναι, έγκυρο. είναι έγκυρο. Ή μόνο σταυρό σε υποψήφιου. Πάλι είναι βάλεις, έγκυρο. Ναι, ή μπορεί να βάλει ένα σταυρό στο κόμμα από κάτω και μπορεί να διαλέξει να βάλει σταυρό σε ένα ή σε δύο υποψηφίου. Μόνο. Αν βάλει σε τρει υποψηφίου, είναι άγκυρο. Αν βάλει σταυρό σε υποψήφιον ενός συνδυασμού και σε υποψήφιον άλλου συνδυασμού και πάλι είναι αγκυρό. Και πάλι είναι αγκύρο, εκτός και αν σε έναν από τους δύο συνδυασμούς υπάρχει σταυρός από κάτω στο κόμμα. Αν υπάρχει σταυρό στο κόμμα, τότε μετρά για το κόμμα που υπάρχει ο σταυρός από κάτω, αλλά δεν μετρά στον υποψήφιον του άλλου κόμματο που δεν υπάρχει Μάλιστα, σταυρό. σταυρός. Αλλά αυτά που μας για, αυτό, το καλύτερο για το κάθε είναι, συνδυασμό, και, και μέχρι δύο σταυρούς. Μέχρι το πολύ Δύο σταυρού σε δύο από του υποψηφίου. Αφού το αρχίσαμε έτσι, λοιπόν, γιατί ΕΔΕΚ, κύριε Συζόπουλη? Γιατί ΕΔΕΚ. Γιατί Δημήτρη, νομίζω ότι ο κυπριακό λαό στο τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνει και πάλι μία προκλητική συμπεριφορά τη Τουρκία. Με την εισβολή στην ουσία που έχει πραγματοποιήσει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία, του εκβιασμού του οποίου επιχειρεί με συγκεκριμένους στόχους την εμπλοκή της Τουρκίας στη διαχείριση του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και την ίδια στιγμή να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορεί στη συνέχεια να τις αξιοποιήσει και να τις εκμεταλλευτεί. Είναι προφανές ότι από την ώρα που δεν έχουμε τη στρατιωτική ισχύ να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, οι αντιδράσεις μας θα πρέπει να είναι κυρίως σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Και εδώ δύο είναι τα πεδία τα οποία μπορούμε να δράσουμε. Το ένα πεδίο είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με ό,τι προβλήματα μπορεί να υπάρχει σε αυτό. Ο δεύτερος οργανισμός, ο οποίος αν αξιοποιηθεί σωστά είναι πολύ πιο ισχυρός, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωκοινοβουλίο, και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη πιο δυνατή η μετά δεύτερη το Ευρωπαϊκό δυνατή, α, Λαϊκό Κόμμα. Ακριβώ. Είναι μια ομάδα η οποία στο παρελθόν είχε στηρίξει αποφασιστικά την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν άλλα κόμματα, άλλε χώρε προέβαλαν εμπόδια λόγω τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα την οποία μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της Κύπρου. Άρα λοιπόν η συμμετοχή ενός σοσιαλιστή σε αυτήν την ομάδα μπορεί να βοηθήσει ακριβώς και να δυναμώσει τη φωνή της Κύπρου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η ομάδα, η σοσιαλιστική ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ουσιαστική και μια σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση προτάσεων που ψηφίζονται εντός του Ευρωκοινοβουλίου που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας. Και λόγω ακριβώς της σοσιαλιστικής ευαισθησίας που υπάρχει, οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις είναι προτάσεις προς όφελος κυρίως της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων σε μια προσπάθεια κοινωνικής και οικονομικής προστασίας αυτών των ομάδων. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο λόγο. Και ένα τρίτο λόγο, ο οποίο είναι εξίσου σημαντικό όπω έχει προκύψει, θεωρούμε ότι αυτήν ειδικά την περίοδο θα είναι ένα ολέθριο λάθο, ένα μεγάλο σφάλμα, η εκλογή ελαμίτη Ευρωβουλευτή, ο οποίο θα συμμετέχει Ουσια, σε μία... ουσιαστικά με αυτού, είναι που γίνεται, δίνεται η μάχη. Ακριβώ. Λοιπόν. Ήταν ο... και ο κύριο Χρήστο τη προάλλε εδώ. Yes. Ε, για να είμαι ειλικρινή, είχε αποφύγει να αναφερθεί στο θέμα τη ΕΔΕΚ. Ε, ότι με την ΕΔΕΚ είναι τέλο πάντων που, ε, ε, αν πάρουν την έδρα, είναι από την ΕΔΕΚ που θα την ε, ε, πάρουν Ακριβώς. ουσιαστικά. Ακριβώ. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θα συμμετάσχει σε μια ομάδα όπως έχουν μπει που συμμετέχει η κυρία Λεπέν και κάποιοι από τους υπόλοιπους ακροδεξιούς και ρατσιστές της, της Ευρώπης. Είναι μια ομάδα η οποία λόγω της αντιευρωπαϊκής της πολιτικής ουσιαστικά δεν τις επιτρέπουν οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση των θέσεων που θα εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν υπέρ των θέσεων της Κύπρου αυτή η ομάδα. Ε, δεν, δεν θυμάμαι αν έβγαλαν ανακοίνωση τώρα για τα θέματα τη ε, ε, εισβολή τη Τουρκία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά εν πάση για όλα τα υπόλοιπα τα ζητήματα δεν τι λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη και δεν συμμετέχει στι διεργασίε. Άρα στην ουσία δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτόν τον χώρο προ όφελο τη πατρίδα σου. Όμω από εκεί πέρα, επίθελομαι καθαρό. Δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο που δεν πρέπει να σταλεί το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ έχει ξεκαθαρίσει εμέσω πλήση σαφώ ότι είναι το παράρτημα τη Χρυσή Αυγή στην Κύπρο. Είναι δηλώσει που έκαμε ο πρόεδρο στο τηλεοπτικού κανάλι. Και μάλιστα αυτό που είπε και δεν το διέψευσε είναι ότι η αρχική του πρόθεση ήταν το όνομα να είναι Χρυσή Αυγή Κύπρου. Και δεν το δέχτηκε ο έφορο πολιτικών κομμάτων και γι' αυτόν έβαλαν το όνομα του Ελλάδα. Είναι οι πολιτικοί και οι ιδεολογικοί συνεχιστέ τη πολιτική τη Χούντα των Αθηνών τη επάρα τη αυτή ομάδα, η οποία την περίοδο 67-74. Μα είναι όλοι νέα παιδιά, τι σχέση μπορούν να έχουν, κύριε Σιζόπουλο. Δεν τις σχέσεις, τις είναι θέμα τη σχέση, τη προσωπική σχέση. Είναι τη ιδεολογική συνέχεια που υπάρχει. Ναι. Όπω και Χρυσή Αυγή. Το ίδιο πράγμα είναι. Και αυτό να Μια ομάδα η οποία το 67-74 συνεργάστηκε με την Τουρκία, με τι τουρκικέ κυβερνήσει, σε μια προσπάθεια ακριβώ να γίνει η εισβολή στην Κύπρο και η κατάληψη εδαφών από την Τουρκία για να εφαρμοστεί η λύση τη διπλή ένωση και να καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Και βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο και παρά το γεγονό ότι ρώτησα κάτι επανάληψη τον κύριο Χρήστο, απέφυγε να το απαντήσει. Πριν από μερικέ εβδομάδε, όταν η Ολομέλεια τη Βουλή ότι φόρων τιμήσει στα θύματα τη Χούντα και τηρούσαμε μονόλεψη στη Σιγή, ο κύριο Χρήστο απουσία, από, από, ε, έφυγε από την αίθουσα τη Ολομέλεια. Για να μην είναι παρόν. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Πέραν από το γεγονό ότι πια το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιβεβαιωθεί ότι στελέχοι του συγκεκριμένου κόμματο έχουν συλληφθεί ω ύποψη για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, για απειλέ πολιτών και εκβιασμών πολιτών για να του παρέχουν επιαμοιβή νυχτερινή προστασία και όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Κύπριο πολίτη, οι δημοκράτε Κύπριοι πολίτε. Αλλά... Θα πρέπει να προβληματιστούν και να σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Αυτές κατηγορίες. Συσό, είναι σε αυτέ οι κατηγορίε, κύριε Σιζόπουλο. δεν Υπάρχει και το... κάποιο για να απαντήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το είπα Οπότε... κατ' ξεκάθαρα. Ναι, και ναι. περιμένω την απάντησή του. Έχουν δημοσιευτεί κατά επανάληψη. Στον κύριο Χρήστο έδωσα και τι φωτογραφίε των στελεχών του. Καλά, μπορούσε και κάποια στελέχη δικά σα ή άλλου κόμματο να κάνουν κάτι τι θα κάνουν. Ε, να τύχει να, είναι, ανήκουν στην παράταξη. Δεν λοιπόν, έχω, ότι δεν έχω Πρέπει να μαυρωθεί η παράταξη. Μα είναι ξεκάθαρο ότι είναι στελέχη. Και δεν μιλούμε αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Εγώ δεν είπα ότι έχουν κάτι. Κατη... Είπα ότι είναι ύποπτοι. Έχουν συλληφθεί και είναι ύποπτοι. Για αυτέ τι έκνομε δραστηριότητε. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Οι πολίτε θα πρέπει να αποφασίσουν τι ακριβώ θέλουν. Εμεί από την πλευρά μα, ω ΕΔΕΚ, θα αποδεχθούμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα από τη στιγμή που ο λαό θα το εκφράσει με δημοκρατικό τρόπο. Είναι σεβαστή η αντιμιγωρία του. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ, αν χάσει την έδρα. Έχει σημασία αν η έδρα χαθεί με ποσοστό μικρότερο από το ποσοστό των βουλευτικών εκλογών του 2016 ή αν θα είναι με ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό το 2016. Γιατί αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή το ποσοστό της ΕΔΕΚ, όπως δείχνουν και οι και όπω είμαστε ενδεχομένω πεπισμένοι, θα είναι ψηλότερο από το ποσοστό που είχαμε στι βουλευτικέ εκλογέ, είναι ένα ζήτημα. Ο στόχο μα είναι όμω όχι απλά να είναι ψηλότερο το ποσοστό, ο στόχο μα είναι να κερδίσουμε και την έδρα, να επανεκλέξουμε τον Ευρωβουλευτή, γιατί για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε αυτήν την κρίσιμη περίοδο τη φωνή τη πατρίδα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενό μηχανισμού που με όλα τα λάθη του, με όλε τι παραλήψει του, με όλε τι αδυναμίε του όμω, είναι σήμερα ο μόνο χώρο στον οποίο μπορούμε να καταφύγουμε και να διεκδικήσουμε την προστασία τη κρατική μα κυριαρχία, τη κρατική μα οντότητα και κυρίω της προστασία του λαού μα. Μάλιστα. Τώρα, προτάσεις, προτάσει, εισηγήσει. Ποια Ευρώπη θέλουμε. Α αρχίσουμε στο εθνικό μας θέμα, σε πολιτικό κεφάλαιο πρώτα και μετά να έρθουμε στα Κοινωνική πολιτική. Εσύ καθόρισε την ατζέντα όπω θέλει. Δημήτρη, Μάλιστα. εσύ θέλει να σκεφτεί την Ποια Ευρώπη, ευρώπη, ευρώπη. θέλουμε, κύριε ε, Στροπολέμη. Όσον αρέσει. αφορά τον Κυπριακό, εμεί αυτό που διεκδικούμε και ένα από του λόγου που δώσαμε μάχη για να μπορέσει η Κύπρο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώ για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο ω βάση για τη λύση και του, του κυπριακού προβλήματο. Καλό, καλό και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καλό και το. Δυστυχώ όμω μέχρι στιγμή δεν το αξιοποιούμε πού είναι Πώς πώ έχουν ε, ασκήσει πιέσει, πώ η Ευρώπη πέρα από τη δήλωση τη λεκτική, της, σπουδαία λεκτική τη κυρία ε. Μογκερίνη, ε, άσκησε ποτέ πιέσει, επέβαλε κυρώσει στην Τουρκία. Ε, αυτό είναι και ο λόγο, αν θέλετε, που απαξιώνει και λίγο ο κόσμο κακό τι ευρωεκλογέ. Αν, αν, δεν τα διεκδικήσει. Εμεί φταίμε. Δεν διεκδικούμε. Βεβαίω. Δεν διεκδικούμε στον βαθμό που πρέπει να διεκδικήσουμε. Αυτό και, είναι χειρότερο. Ναι, και πάρα πολλέ φορέ, πάρα πολλέ φορέ, όταν τυχάνει να συναντιόμαστε με αντίστοιχου σοσιαλιστέ, είτε αυτοί είναι πρωθυπουργοί, είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι στελέχοι των σοσιαλιστικών κομμάτων, ακόμα και πρέσβει χωρών που διαπιστευμένοι στη Λευκοσία και είναι χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση και του θέτουμε ορισμένα τέτοια ζητήματα, η απάντηση είναι εξή. Εμεί ανταποκρινόμαστε στι εκκλήσει των εκάστοτε κυβερνήσεων σα και τα Αλλά μην περιμένετε εμεί να είμαστε περισσότερο Κύπροι από ότι είσαστε εσεί. Άρα λοιπόν έχει σημασία να διεκδικήσουμε. Και εμεί εγκαταθέσαμε ενό ΕΔΕΚ έγκαιρα προτάσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα και στην παρουσία του προηγούμενου Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών τη Ελλάδα, του κ. Κοτσιά, στι 2 του Οκτώβριου του 2017, για το πώ ακριβώ πρέπει να μεθοδεύσουμε οι δύο χώρε μια κοινή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιήσουμε συμμαχικέ χώρε για να ασκήσουμε πιέσει προ την Τουρκία. Και οι πιέσει που μπορούμε να ασκήσουμε προ την Τουρκία είναι συγκεκριμένε. Η πρώτη είναι όσο το δυνατόν αποκοπή χρηματοδοτικών πρωτοκόλων προ την Τουρκία. Δεν το απαιτήσαμε. Ναι. Το δεύτερο είναι η αναστολή της οποιασδήποτε εμπορικής, οικονομικής ή πολιτικής αναβάθμισης το σχέσιο Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι πριν μερικού μήνε είχαμε νομίζω ψηφίσει και εμείς να δοθούν τα 3,5 δις Ακριβώς. για το μεταναστευτικό. Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε και να αντιληφθούμε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γέντιδες χώρε, ούτε η Τουρκία θέλουν η Τουρκία να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι μεν και οι δε θέλουν ένα ειδικό καθεστώς. Η μεν Τουρκία θέλει το ειδικό καθεστώ. Για να απολαμβάνει τι οικονομικέ χορηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να εκδημοκρατικοποιήσει το σύστημά τη. Οι δε ηγετικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν την Τουρκία με το ειδικό καθεστώ για να την αξιοποιούν ω μια μεγάλη εμπορική και οικονομική αγορά, αλλά χωρί να είναι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαμορφώνει ενδεχομένω πολιτική λόγω του πληθυσμού τη. Άρα, εμεί πώ το αξιοποιούμε αυτό. Και το τελευταίο είναι το θέμα των κυρώσεων. Γι' αυτό και εμεί είπαμε στο Εθνικό Συμβουλίο ότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτέ οι ενέργειε δεν μπορούν να είναι άμεσε και ακαριέ στο σύνολό του. Όμω ξεκινούμε μια διαδικασία και μια εμπορία με αναβαθμισμένη κλιμάκωση των απαιτήσεων μα και των μέτρων που ζητούμε να ληφθούν σε βάρο τη Τουρκία. Και ενώ η Τουρκία έκανε όλε αυτέ τι προκλήσει, να υπενθυμίσω ότι πριν από κανένα δύο χρόνια ακόμα είχαμε κόμματα στην Κύπρο και του προέδρου του που ζητούσαν ο αγωγό φυσικού αερίου τη Ανατολική Μεσογείου να πηγαίνει στην Ευρώπη μέσω τη Τουρκία. Αν είναι δυνατόν. Και να μην αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό στην ουσία ενισχύει την Τουρκία και υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε πείσει, θα πείσετε στην Ευρωβουλή του σοσιαλιστέ συναδέρφους σα για να καταλήξουμε σε αυτά τα μέτρα, σε αυτέ τι αποφάσει. Αυτός τη είναι... επιβολή κυρώσεων, ναι. τη αποκοπή κονδυλίων. Αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχο μα ακριβώ. Αυτό είναι ο στόχο μα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση εάν δεν έχουμε τη συνδρομή και τη κυβέρνηση. Και το πιο σημαντικό είναι να έχουμε και τη συνδρομή τη κυβέρνηση. Γι' αυτό είχαμε μπει τι. Ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί μια κοινή πολιτική Ελλάδα και Κύπρου από τη στιγμή που οι δύο χώρε αντιμετωπίζουμε τον τουρκικό επεκτατισμό και τι τουρκικέ προκλήσει και εκβιασμού. Αλλά αυτή η πολιτική να μην είναι μόνο πολιτική που να την ασπάζονται οι εκάστοτε δύο κυβερνήσει των δύο χωρών, αλλά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Για να υπάρχει μία μεγιστοποίηση των παρεμβάσεων και τη δράση μα εντό του ευρωπαϊκού χώρου, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι το καλύτερο. Γιατί η Κύπρο είναι μία μικρή χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητε τη είναι περιορισμένε, και αυτό το, κατα... το κατανοούμε και πρέπει να το κατανοήσουμε. Να είμαστε και ρεαλιστέ για μερικά ζητήματα. Αυτέ οι δυνατότητε αυξάνονται. Όσο για παράδειγμα εμπλέκεται και η Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μπορούμε να εμπλέξουμε και άλλε χώρε που ενδεχομένω να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, μία από τι χώρε που είναι διατεθειμένη να εμπλακεί είναι η Ισπανία. Ο Πρωθυπουργό τη σήμερα είναι σοσιαλιστή. Γιατί? γιατί, αν ισχύσουν οι προτάσει τη Τουρκία για τη λύση του Κυπριακού, γιατί αύριο να μην έχουμε το ίδιο με την Καταλωνία. Mm -hmm. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη Γαλλία για τα θέματα τη Κορσική, αλλά και των. Αυτονομιστών των πυρηναίων. Άρα λοιπόν και στη Γαλλία, αν υπάρχει πρόσφορο έδαφο, να το αναπτύξουμε. Φανταστείτε τι θα συμβεί αύριο στην Ιταλία, εάν για παράδειγμα υπάρχει η απόσχεση του βορρά από τον νότο. Που επιχειρείται, υπάρχουν κόμματα στην, ε, στην Ιταλία και φωνέ που ακούνται υπέρ αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν υπάρχει το επιχείρημα ότι μια κακή λύση στο Κυπριακό, στο πλαίσιο αυτού του που συζητούμε. Τη Δυζωνική Δικαιονοτική Ομοσπονδία με διαχωρισμό εδαφικών του πληθυσμού, με εγκυημένε πλειοψηφίε πληθυσμού και εδάφου, με εκπεριτροπή προεδρεία, με ειδικό καθεστώ που θα ισχύει στη λήψη των αποφάσεων, με εγκυημένε πλειοψηφίε τη ιδιοκτησία, με περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών. Θα βρούμε αρκετού συμμάχου, άρα αν μπορούμε σιγά σιγά να σφυριλατήσουμε μια συμμαχία η οποία να είναι ισχυρή πια στι διεκδικήσει που θα έχουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Οι ευρωεκλογέ πώ μπορούν να επηρεάσουν την εσωτερική πολιτική σε κράτη-μέλη, και έρχομαι τώρα σε θέματα κοινωνική πολιτική. Ειδικά για εμά για την Κύπρο. Ο κόσμο υποφέρει, το γνωρίζουμε. Ναι, υπάρχει, υπάρχει ακόμα είμαστε ένα καλύτερα, δεν είμαστε εντελώ ναι, Υπάρχει καλά. ακόμα ένα ζήτημα, Δημήτρη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Uh -huh. Είναι το, το, ζήτημα που έχει σχέση με τι μεταναστευτικέ και τι προσφυγικέ ροέ, που είναι ένα τεράστιο mm -hmm. πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το πρόβλημα κυρίω ποιε χώρε το αντιμετωπίζουν. Οι χώρε τη Μεσογείου που γυτνιάζουν με τη Μέση Ανατολή και με τη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή mm -hmm. η Κύπρο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο και όσο ΕΔΕΚ έχουμε προχωρήσει σε κάποιε πρωτοβουλίε για μια πρόσθετη μορφή συνεργασία των σοσιαλιστικών κομμάτων αυτών των χωρών με βασικό στόχο τη διαμόρφωση μια κοινή ε, όσον αφορά τον τρόπο που θα χειριστούμε τι προσφυγικέ και τι μεταναστευτικέ ροέ, όχι όμω στη βάση των εθνικιστικών κινημάτων τη Ευρώπη, όπου στην ουσία δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να προσφέρουμε προστασία σε αυτού του ανθρώπου που υποφέρουν και μάλιστα έχουν κλείσει και τα σύνορά του και έχουν δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Αλλά μια σωστή πολιτική σημαίνει όχι με έναν εξελεκτή ροή από τη μια, από την άλλη σωστή ανθρώπινη διαχείριση και προστασία αυτών των ατόμων, σωστή διασπορά σε διάφορες χώρες με τρόπο ώστε να μην κετοποιούνται και να μην δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα σε αυτές τις χώρες, αλλά το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούν οι ανεπτυγμένες χώρες να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια μορφή επενδύσεων σε αυτές τις χώρες για να υπάρξει μια Βελτίωση τη αγροτική και τη βιομηχανική του παραγωγή, έτσι ώστε οι κάτοικοι αυτών των χωρών να μην έχουν λόγο να εγκαταλείπουν τι χώρε του για κάτι καλύτερο, αλλά να μπορούν να έχουν μια ποιότητα ζωή στι χώρε στι οποίε υπάρχουν. Καθώ και εκείνο που πρέπει να σταματήσει πια, πρέπει να περιοριστεί αυτή η πολιτική τη τρομοκρατία από τη μια, αλλά και τη αποσταθεροποίηση καθεστώτων από την άλλη. Γιατί δυστυχώ ένα μεγάλο πλήγμαν η Ευρώπη το έχει υποστεί λόγω τη πολιτική των ΗΠΑ. Να αποσταθεροποιήσουν διάφορα καθεστώτα σε αυτή την περιοχή που δεν τα έλεγα, όπω για παράδειγμα τη Λιβύη, τη Τινησία, τη Αλγερία, τη Αιγύπτου που επιχείρησαν κάποια στιγμή, τη Συρία, του Ιράκ, για να μπορούν να πολυδιασπάσουν αυτά τα κράτη, να μπορούν πιο εύκολα να τα ελέγχουν. Άρα λοιπόν η πολιτική αστάθεια, οι εσωτερικέ συγκρούσει και ο εμφύλιο πόλεμο που δημιουργήθηκε σε αυτέ τι χώρε έχουν πολλαπλασιάσει τα μεταναστευτικά και τα προσφυγικά ρεύματα προ την Ευρώπη. Ε, δεν είναι η Αμερική που πλήρωσε όμω το κόστο. Το κόστο είναι η Ευρώπη που το πληρώνει. Άρα λοιπόν και εδώ θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική να αντιμετώπιση αυτό το φαινομένο. Και πραγματικά διερωτόμαστε. Ε, σήμερα, για παράδειγμα, η, η Λιβύη είναι στο ίδιο επίπεδο με την εποχή που ήταν ενδεχομένω τον Κατάφη που την κατηγορούσαν ότι είναι δικτάτορα. Ή το Ιράκ, για παράδειγμα, είναι στη ίδια όπω την εποχή που ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν που ήταν δικτάτορα. Η ενδεχομένω η Τινησία ή, ή η Αλγερία ή οποιαδήποτε από αυτέ τι χώρε. Γι' αυτό χρειάζεται κάποια ειδική προσοχή και μια ειδική πολιτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε ω ευρωπαϊκό χώρο έναντι αυτών των χωρών για να προστατεύσουμε και τα δικά μα συμφέροντα ω ευρωπαϊκά κράτη αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών αυτών των χωρών. Καλύψαμε Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ΕΔΕΚ, Κυπριακό, ε, Μεταναστευτικό και άλλα. Τώρα, όσον αφορά την καθημερινότητά μα, κύριε Σιζόπουλ, που και σε αυτό τη θέλετε το ερώτημα, ποια Ευρώπη θέλουμε. Όλοι μιλάμε πλέον ότι δεν είναι η Ευρώπη τη αλληλεγγύη. Όλοι, μιλάμε, όλοι μιλούν πλέον για ανισότητα μεταξύ βορείων και νοτίων κρατών. Ξέρουν στην Ευρώπη ότι οι συντάξει, οι μισθοί και διάφορα άλλα δεν είναι τα ίδια στην Κύπρο. Έχει ευθύνη η Ευρώπη, γνωρίζω ότι σε κάποια έχει. Είναι όμως ευθύνη και των α, τοπικών α, κυβερνήσεων, των κρατών μελών των ιδίων, πώς θα διαχειριστούν τα του οίκου τους. Ε, έχετε κάποιες προτάσεις, υπάρχουν πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί κιόλα. Μα τι θα πάει να ψηφίσω, λέει τώρα, σε ευρωεκλογέ, αφού η Ευρώπη έκανε μα έτσι, έκανε μα άλλο πώ και τι σχέση έχουν με όλα αυτά. Τι του απαντάτε, Καταρχήν, Κατανοώ του νεαρότερου ψηφοφόρου που δεν έχουν το μέτρο τη σύγκριση, αλλά απευθύνομαι στου ψηφοφόρου μια μεγαλύτερη ηλικία και θα ήθελα ακριβώ να κάνω μια σύγκριση. Την Ευρώπη που είχαμε μέχρι τέλος της δεκαετίας, το τέλο τη δεκαετία του 90, όταν πλειοψηφία στον ευρωπαϊκό χώρο ήταν τα σοσιαλιστικά κόμματα, ποια ήταν η κοινωνική ευεμερία των πολιτών των διαφόρων χωρών και ποιο ήταν ο σεβασμό και αλληλεγγύη που υπήρχε στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα τελευταία 20 χρόνια που κυρίως κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των προερχόμενων ή των συμμετεχόντων ή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό είχε σταματήσει ουσιαστικά και με την μετά, Ανδρέα Παπανδρέου. Ηταν ε, μια, μια περίοδο πραγματικά όπου υπήρχαν πεφωτισμένοι σοσιαλιστέ ηγέτε όπω yeah. ήταν ο Ανδρέα Παπανδρέου, όπω ήταν ο Μιτσεράν, όπω ήταν ο Κοσδάλε στην Ισπανία, όπω ήταν ο Όλαφ Πάλμε πριν τον δολοφονήσουν στη Σουηδία, όπω mm. ήταν ο, ο Κράισκι στην, στην Αυστρία και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί είχαν ένα όραμα, είχαν μια πίστη, είχαν μια κοινωνική ευαισθησία. Σταδιακά όμω, πέρασαμε στο άλλο άκρο όπου πια αυτό που ενδιαφέρει είναι η πολιτική των ολιγομονοπολίων. Η πολιτική των μονοπωλίων. αδιαφορώντας πια για το κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο των πολιτών, κυρίως της μεσαίας και της κατώτερης τάξης. Άρα λοιπόν εκείνο που, χρειάζονται, που χρειάζεται είναι πολιτικές οι οποίες να έχουν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα στήριξη αυτών των πολιτών. Όμως, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλά από αυτά τα μέτρα είναι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίε υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη και εντάσσονται στην νομοθεσία του. Και καλά θα ήταν σκόπιμο κάποιοι πολίτε να παρακολουθήσουν λίγο και τι εργασίε τη Κυπριακή Βουλή για να διαπιστώσουν κάθε εβδομάδα πόσα νομοσχέδια ψηφίζουμε στη Βουλή που είναι εναρμόνιση με νόμου τις οποίες ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή προσαρμογή σε οδηγίες τις οποίες εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τεράστια ευθύνη, Δημήτρη, υπάρχει και στι εθνικέ κυβερνήσει για τον τρόπο που χειρίζουν τα ζητήματα. Η Ευρώπη επέδειξε μια αναλγησία απέναντι στον κυπριακό λαό και στην κυπριακή δημοκρατία όσον αφορά τα θέματα τη οικονομία. Όμω, ποιο του έδωσε αυτή την ευθύνη, οι λαθασμένοι χειρισμοί των κυβερνήσεων μα. Να υπενθυμίσω ότι τον Γενάρη του 2008 η Κύπρος βρισκόταν στην κορυφή των οικονομικών δικτών της Ευρωζώνης με 44% δημόσιο χρέος, με 1,2% πληθωρισμό, με 2,5% ανεργία, με ρυθμούς ανάπτυξης μέσων όρων περίπου 2,5%. Πού φτάσαμε τον Γενάρη του 2013? Στο άλλο Άρα λοιπόν ποιοι φταίνε μπάτο. ακριβώς. Ποιοι φταίνε. Φταίνε αυτοί... με την πλήρωσε ο λαός και ακόμη δεν έχει πράξει τίποτα από αυτό ο λαό. Έχει χάσει τον ύπνο έτσι. του με τα δάνεια, ε, το ύπνο του με το κόστο ζωή, με του μισθού, με την ανεργία. Πάμε Εμείς, καλύτερα, ναι, αλλά. Ναι, ναι, αλλά και το καλύτερα και το δεν καλύτερα πίνει νερό. νερό. Ακριβώ. Εμεί ω σοσιαλιστικό κόμμα τι κάναμε. Και αυτά που λέω είναι πράγματα τα οποία αποδεικνύονται και επιβιώνονται. 20 Νοεμβρίου του 2008, ενέγραψα θέμα στη Βουλή και συζητήθηκε ότι ο τρόπο με τον οποίο και κυρίω η ασυδοσία με την οποία λειτουργεί ο τραπεζικό τομέα τη Κύπρου, η ανεξέλεκτη μετακίνηση χρημάτων στο εξωτερικό για σκοπού αμφίβολων επενδύσεων, γιατί κάποιοι έπαιρναν τι μίζε, ή παραχωρήσει επισφαλών δανείων, που κάποιοι έπαιρναν ένα με μεγάλο μερίδιο, ότι θα οδηγήσουν την κυπριακή οικονομία σε κρίση. Και τότε είχα ακριβώ εισηγηθεί ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μπουν περιορισμού στου φανάβου μεταφορά του και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίε επιχειρήσει για να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανεργία και στεγαστική πολιτική για να μην αντιμετωπίσει ο οικοδομικό τομέα τη Κύπρου κρίση, λόγω του ότι το Σεπτέμβριο, να θυμάστε καλά, του 2008 ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση με την κατάρρευση τη Lehman Brothers στην Αμερική. Mm -hmm. Είναι αξιοσημείωτο να διαβάσετε τι τοποθετήσει των υπολείπων κομμάτων γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν λήφθη κανένα μέτρο. Φυσικά τότε δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι υπήρχε η φόκου η οποία χρηματοδοτούσε κάποιους για να κάνουν πλάτες στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και κυρίως τον κύριο Βιενόπουλο, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που ουσιαστικά δημιούργησαν τα τεράστια προβλήματα στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου. 2013, όταν φτάνουμε πια στο κούρεμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, τον εκπροσώπων των κομμάτων, για να τους ενημερώσει. 16 Μαρτίου του 2013. Το μόνο κόμμα το οποίο εγκατάθεσε διαφορετική πολιτική από το κούρεμα εντό τη συσκεψή ήταν η ΕΔΕΚ. Και είχαμε προτείνει του Προέδρου αντί να κάνει κούρεμα των καταθέσεων, που ήταν παράνομο για τι καταθέσει κάτω των 100.000 λόγω τη νομοθεσία, αυτά τα λεφτά να τα αντλήσει το κράτο από του καταθέτε με τη μορφή του δανείου και να του παραχωρήσει ένα δεκαετέ κρατικό ομόλογο με ένα χαμηλό επιτόκιο του 1 ή του 1,5%. Και όταν για. Η οικονομία βελτιωθεί, σιγά σιγά να αρχίσει να αγοράζει πίσω τα ομόλογα και να επιστρέφει χρήματα στου καταθέτε. Απορρίφτηκε η πρόταση αυτή. Και μάλιστα κανένα από του υπολείπου παρευρισκόμενου δεν έκανε οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Πάλι το 2013, όταν τέθηκε το ζήτημα τη παραχώρηση του 1,5 δισεκατομμυρίου στον συνεργατισμό για να στηριχθεί και να κρατικοποιηθεί ο υποφαινόμενο έκανα δημόσια δήλωση και δημόσια πρόταση. Αυτό είναι το 1,5 δισεκατομμύριο να δοθεί στο συνεργατισμό για να καλυφθούν οι ανάγκε του, να τεθεί ένα ισχυρό εποπτικό μηχανισμό για να ελέγχει το συνεργατισμό για να αποφευθούν οι ατασταλίε και οι... τα σκάνδαλα του παρελθόντος και η κακοδιαχείρηση. Και το κράτο να αγοράσει 3,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτών. Γιατί θα μπορούσε να τα αγοράσει στην αξία του 40% το κάθε δάνειο, να τα δώσει στον οργανισμό ανάπτυξη γη, να τα διαχειριστεί με κοινωνική ευαισθησία και από τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από τη διαχείριση αυτών των δανείων, να μπορεί να προχωρήσει στην αγορά και άλλων μη εξυπηρετούμενων δανείων για να προστατεύσει μερικές χιλιάδες οικογένειες από την εκποίηση των περιουσιών τους. Μάστε. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, κρατικοποιήσαμε τον συνεργατισμό για να υποχρεωθούμε στη συνέχεια να τον πουλήσουμε. Και επειδή βγαίνουν διάφοροι τώρα να κατηγορούν και την ΕΔΕΚ ότι ψήφισε την πώληση του συνεργατισμού στην Ελληνική Τραπέζα. Ναι, ήταν η καλύτερη από τις χειρότερες λύσεις που υπήρχαν. Γιατί όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα, οι επιλογέ που υπήρχαν ήταν τρει. Η μία επιλογή είναι να οδηγηθούμε σε καθάριση και την απόφαση δεν θα την παίρναμε εμεί, θα την έπαιρνε ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη. Εκαθάριση σημαίνει απώλεια 8,5 δισεκατομμυρίων καταθέσεων στο συνεργατισμό. Και γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι καταθέτε του συνεργατισμού. Mm -hmm. Η οικονομία τη Κύπρου σήμερα αντεχεν. Κύπροι πολίτε να χάσουν 8,5 δισεκατομμύρια καταθέσει. Όχι. Η δεύτερη επιλογή ήταν να γίνει κούρεμα των καταθέσεων. Με το κούρεμα των καταθέσεων, επειδή έπρεπε να αποζημιωθούν οι καταθέσει κάτω των 100.000, αυτέ ήταν 7 δισεκατομμύρια που έπρεπε να πληρώσει το κράτο. Άρα, νέο μνημόνιο, νέε φορολογίε, νέα οικονομική κρίση. Και η τρίτη από τι επιλογέ ήταν η πώληση. Με την πώληση τι διασφάλισε. Διασφάλισε τι καταθέσει των πολιτών. Έχασε ο φορολογούμενο πολίτη έναν εκατομμύριο. 675 εκατομμύρια που χρηματοδότησε μέχρι εκείνη τη στιγμή το κράτο στο συνεργατισμό και 2,6 δισεκατομμύρια τα οποία μπήκαν ω εγγυήσει, εάν από τα δάνεια τα οποία πήρε η Ελληνική Τράπεζα θα υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα χρειαστεί να καλυφθούν κάποιε ανάγκε του. Άρα λοιπόν η σωστή και υπεύθυνη στάση ήταν αυτό το οποίο έγινε, παρόλο που ήταν μια κακή επιλογή. Αλλά γι' αυτό φταίνε όλοι εκείνοι που δεν φροντίσαν προηγουμένω. Και ένα τελευταίο, επειδή λέγονται πολλά, η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα όπου στι 6 του Σεπτέμβρη του 2014 στην Ολομέλεια τη Βουλή δεν ψήφισε τον νόμο των εκπίσεων. Γιατί προσπαθούν κάποιοι να πούν και να εκπίσει. Ε, το ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι. Η ΕΔΕΚ δεν ψήφισε τι εκπίσει. Αντίθετα, η ΕΔΕΚ τον Απρίλιο του 2015 βελτίωσε το πλαίσιο αναφεραιγκιότητα. Όχι στο βαθμό που θέλαμε, αλλά σε έναν πολύ καλύτερο βαθμό για να προστατεύσουμε τουλάχιστον έναν αριθμό από του συμπατριώτε μα. Τι πλήστε ερωτήσει που μου έχετε στείλει εδώ, διότι είναι και περιορισμένο ο χρόνο μα, τι έχει απαντήσει, όπω θα έχετε διαπιστώσει, ο κύριος Ιζόπουλος. Μας μένουν δύο λεπτά για ένα καταληκτικό σχόλιο μήνυμα. Μα πέρασε ο χρόνος ρε Δημήτρη. Ε, δεν ε, ε, δε, ναι. ε, δε γίνεται δε, Δημήτρη. <σκλή> πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε τρία την εκπομπή. Εγώ το έχω πει πολλέ φορέ. <σκλή> λοιπόν, εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στου πολίτε. <σκλή> Στα δημοκρατικά του αισθήματα, στον πατριωτισμό του, στη συνέπεια του και κυρίω να του πω ότι ακριβώ η Ευρώπη δεν είναι μακριά. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να ενδυναμώσουμε ακριβώ την παρουσία τη πατρίδα μα, ειδικά αυτέ τι δύσκολε και τι κρίσιμε στιγμέ που διέρχεται. Για να προστατεύσουμε τον λαό μα, τη δημοκρατία μα, την κρατική μα οντότητα, τα εθνικά κυριαρχικά μα δικαιώματα. Γι' αυτόν ακριβώ και ο αγώνα που σήμερα διεξάγει η ΕΔΕΚ, δεν είναι απλά ένα αγώνα ποσοστών και ένα αγώνα για να εκλέξει Ευρωβουλευτή. Είναι ένα παράλληλο αγώνα ενδυνάμωση ακριβώ τη φωνή τη Κύπρου στην Ευρώπη με το να συμμετέχει ένας Κύπριος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής στη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, τη σοσιαλιστική ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν και σας καλώ, με το χέρι στην καρδιά και με το αίσθημα ευθύνη που διακατέχει τους πολίτες μας, την Κυριακή να στηρίξετε το ψηφοδέχτη του ΣΕΔΕΚ και να δώσετε τη δυνατότητα ακριβώ αυτή τη εκπροσώπησης. Και να είσαστε σίγουροι ότι με ειλικρίνεια, με εντιμότητα, και με καθαρό βλέμμα που σας κοιτάζουμε στα μάτια κάθε φορά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όπως το πράξαμε μέχρι σήμερα, μακριά από προσωπικών ή κομματικών ενδεχομένως τίμημα, να στηρίξουμε για ακόμα μια φορά την πατρίδα μας και τον λαό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζωβούλη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, όπως ευχόμαστε και σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αγαπητοί τηλεθεατές, περνάμε σύντομα στο πρώτο μας διαφημιστικό θα επανέρθουμε. Ε, καλεσμένοι μας σήμερα είναι τελευταίες μέρες, αντιλαμβάνεστε. Ε, και είχαμε πει ότι θα φιλεξενήσουμε και αρχηγούς κομμάτων, υποψηφίου, ανεξάρτητους κτλ. Και, τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, αμέσως μετά θα είναι ο κύριος Μιχάλης Μινά και προ το τέλο τη εκπομπή ο κύριο Χάρη Αριστίδου, που και αυτοί ζητούν την μα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Αλήθεια και οι αγαπηροί τηλεφιατές, επανερχόμαστε και καλεσμένος μας για τη συνέχεια, όπως είχα προαναγγείλει, είναι ο επικεφαλής της Οργάνωσης Αγωνιστών Δικαιοσύνης και υποψήφιος Ευρωβουλευτής, ο κύριος Μιχάλης Μινά. Κύριε Μινά, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Σούγλη ή κύριε ή Δημήτρη. Δημήτρη. Μιχάλης Ενιγός. <laughs> Σωστό. Παλιοί φίλοι, ε, με, τη... με την έννοια του φίλου. Ε, καταρχήν οφείλω απολογίε σε πάρα πολλού φίλου Κωνσταντίνου και Ελένηδες που έτυχε να μιλήσω Α, καλά, σήμερα Να ευχηθούμε ε, και εμεί χρόνια πολλά, το ξεχάσαμε Χρόνια πολλά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή ε, Κωνσταντίνοι και Ελένηδες πάρα πολύ, Υγεία θα ευχηθώ και απολογίε που δεν μπόρεσα να τα αποκριθώ στον καθένα ξεχωριστά λόγω μεγάλη πίεση και έλλειψη χρόνου Πολλά, λοιπόν, Στο ψηφοδέλτιο το οποίο είχα παρουσιάσει στην αρχή τη εκπομπή ε, είστε ο όγδος συνδυασμό με δύο ε, υποψηφίου. Ε, Μινά Μιχάλη και Παρασκευαίδου Λεόν. Γιατί δύο? Διό, διότι οι Σπαρτιάδε ήταν τραγόσοι και πολέμησαν του πέσα που ήταν Το θέμα Α. δεν είναι ο αριθμός πόσο πολύ είναι. Το θέμα είναι η ποιότητα και το πόσο καθαρόν ποινικό μητρών έχεις σε εισαγωγικά. <σίλια> πόσο <σίλια> καθαρός είσαι. Πόσο άμεμπτος. Πόσο ήθος έχεις. <σίλια> δεν λέω, δεν είπε ότι δεν υπάρχουν άλλοι με ήθος και άξι. Αλλά παρά να βάλω εξ, εξι άτομα και να κινδυνεύω Όπω σε πάθαμε, μαθαίνουμε από τα μαθήματα μα στι προηγούμενε βουλευτικέ εκλογέ, σε βάλαμε άτομα απλώ για να μπουν το οποίο ήταν boomerang. Έτσι είπαμε ότι θα περιοριστούμε αυτοί οι οποίοι ασπάζονται τις αρχές του κόμματο δικαιοσύνη. Ε, δεν παίζει ρόλο αν ψηφίσουν το κόμμα ή τον Μιχάλη Μινά ή την κυρία Λεόνη Παρασκευαίδου ε, ε, του γνωστού ευεργέτη Γιώργου ε, Γεώργιου Παρασκευαίδη Θεός Μαγαρίσιτο από τους πλέον αξιόλογους επιχειρηματίες της JMP Ιωάννου ε, νομίζω ότι συντέλεσαν αρκετά στον κόσμο. Μάλλον περισσότερα καλά έκανα στην Κύπρο, ειδικά μετά το 1974. Εργοδότησαν πάμπολου Κύπριου, βοήθησαν την κυπριακή, στην αναστήλωση τη κυπριακή οικονομία μετά των μεγάλων πάτσεων που φάγαμε από, τος, ε, από την εισβολή, δυστυχώ. Ε, και έτσι είπαμε ότι κάλλιον ε, ποιότητα παρά υπεράριθμη. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο λόγο. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να έχω έξι και οχτώ. Οχτώ δεν απαγορεύεται. 6. Αλλά πιστεύω ότι κάποτε εμεί οι Κύπροι δημιουργείται ένα. Μεταξύ μου και τη κυρία Παρασκευαϊδού δεν υπάρχει ούτε καν άμυλα. Είμαστε το ίδιο. Δεν με, δεν με νοιάζει αν πάρει και 3.000 χιλιάδε ψήφου περισσότερου από εμένα. Ενώ όταν υπάρχουν έξι, υπάρχει υπόσκαψη. Αυτό γίνεται. Ε, και στα παραδοσιακά κόμματα ήδη είναι ευγαλμένοι οι ευρωβουλευτέ. Δηλαδή από το Αγγέλ, τώρα ξέρουν ποιο είναι ο ευρωβουλευτή. Από το συναγερμό που έναν είναι να βγάλει, νομίζω είναι να βγάλει δύο συναγερμό, ε, ε, να πέσει που είναι φαουφούλη. Έτσι δεν νομίζω να βγάλουν δύο. έτσι ε, 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 πάω, έτσι ε, πάω στοίχημα. Αλλά ο φούλη νομίζω άρωτα. Ε, θα βγάλει έναν το Αγγέλ, θα βγάλει έναν συναγερμό. Εντάξει. Αν Ας... τα αφήσω σε εδώ, δεν μπορώ να κάνω προβλέψει. Θα έχει, έχει εκπλήξει. Πάντω, πολύ λένε ότι θα, αυτή είναι η κυρία και θα έχουμε ένα εκπλήξει. Θα έχει εκπλήξει. Θα παίξει μεγάλο μια εποχή. Να σα πω πώς, μόνο πώς, κάτι. Πώς, πώς θα πάει η εποχή, ε, Δημήτρη είναι. μου, θυμάσαι ο Λεμεσανό που ακόμα αυτή η ανίκανη τη βουλή, τη βουλή είναι, 55, λείψη, μην είναι λείψη, μην. Κάποιος κύριος μεσό, με 55 λήψη μνή με ένα βουλευτή. Λήψη Κάποιο κύριο από τη Λεμεζό, θυμίστε μου το όνομα του. Ε, Ξέρετε πώ ψήφου να στη Βουλή. 575. Και άλλοι ο Χάρου, για να θεωρήσω ότι Όχι! Εντάξει, δεν σχολιάζω τώρα. Είναι όχι! Σε τον άνθρωπο. Για να μάθω, δεν υπενήσωμε. <σχε> με πόσου ψήφου πήγε στη Βουλή, δηλαδή ο Χάρου τι έκανε για Βρυξέλλε, για το 1 Οκ. Okay. Και μου πήγε ο με 575 ψήφου, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθο, αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που το διορθώνει. Και μετά τον έκαμε challenge, ο, αν δεν κάνω λάθο, ο, κύριος ο, 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 ο Μιχαηλίδη, ε, που υπήρχε ένα deadlock. deadlock. Λοιπόν, λοιπόν ευρωεκλογέ 2019. Για, ε, λοιπόν, Γιατί ζητάτε την ψήφα ε, ε, του λαού. Ε, ε, λοιπόν, να ξέρω κάτι. Όραμα και προτάσει. Λοιπόν, λοιπόν, άρεσε μου το όραμα. Υπάρχει, <σκεφέρω> πάνω, και θυμίζει, μου business τώρα, μα καταρχή. Λοιπόν, <σκεφέρω> ε, καταρχή, για μας, 13 κόμματα, 800.000 κατοίκοι, 550.000 000... εγγραμμένοι ψηφοφόροι. <σκεφέρω> <σκεφέρω> 13 κόμματα, 550.000 εγγραμμένοι κάτοικοι, 800.000 κάτοικοι. Ψηφοφόροι, συγγνώμη, και 800.000 κάτοικοι. Σε μισό νησί. Τότε υποδηλεί κάτι. Για μας, μετά από τι τόσε γκάθε που έκανε ο Νίκο Αναστασιάδη και η κυβέρνηση του, αλλά αυτό προείσταται ε, τη ούτε, ούτε καλούμενη κυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη, ε, με τα τόσα πολλά λάθη που έχει πράξει, ε, χωρί να σημαίνει ότι του δεν έκανε λάθη, να εξηγούμαστε. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον Νίκο Αναστασιάδη, αλλά είναι τυχάνη να έχει βγει από το 39% μόνο Δημοκρατία, δεν αντιπροσωπεύει το επόμενο 69% και υπάρχει πολλή αντιπολίτευση. Για μα αυτέ είναι πρώτα εθνικέ εκλογέ. Uh -huh. Είναι εθνικέ, θα φανεί αν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη ο Νίκο Αναστασιάδη, μόνο από το ψηφοδέλτιο φαίνεται αν παίρνει ψήφο εμπιστοσύνη. Και μετά είναι ευρωεκλογέ επίση. Δύο ευρωεκλογέ δεν μπορούν, το τι κατάφερνε η Ένωση να μα κάνει να μας φορτώσει με δάνεια και θα αναλύσω διαχρονικά για όσους υποφέρουν που όλοι υποφέρουν και εγώ όσο και φαίνεται ότι φορώ και εγώ στο Δημήτρη Σέναν Κοστούμι και οι φίλοι μου απέναντι που εργάζονται εδώ θα πω γιατί εκεί Κύπρος δεν του είπε κανένα αυτό τις αλήθειες δεν δηλαδή μου αρέσει η εκπομπή σου πες μας γιατί η Κύπρο εμπληρώσε αυτό το τεράστιο τίμημα, το οποίο άκουγα προηγουμένω τον αγαπητό κ. Σιζόπουλο. για να είμαι ειλικρινή, ο κ. Σιζόπουλο ε, βρεθήκαμε προχθέ και του λέω: Είσαι, από τα άτομα που σε βάλα πάνω στην Τουρτούρα, πα στον Πολυβόλο. Ναι. Yeah. Λέει μου, κύριε Μιάδη, το. του, για να μην μου είσαι συμπαθή. Δεν σε γνωρίζω. Πρώτη φορά να κάνω χειραψία. Στο Σίγμα. Ή, στο σίγμα Λέει, μην το έτσι γλύτως από τα δω. μου είσαι συμπαθής, δεν μου προκαλείς, ε, ε, δεν είσαι ήρωνας, Έχει έχεις καλό λόγο. Εντάξει, όπως και να το θέμα. Είπαν κάτι προηγούμενος ο Ζωμπουλός και θα έρθω μετά γιατί η Κύπρος επλήρωσε το δίημα και γιατί υποφέρουμε και πώς αξιολογώ σαν οικονομολόγος το τι πληρώνει ο κυπηρακόντλαος. Ακόμα τον κύριο Σιζόπουλο που με μιλούσε και για το συνεργατισμό, για δισεκατομμύρια που χρεωθήκαμε δεξιά-αριστερά. Δυστυχώ, όταν εμπλέκονται ανθρώπινε ζωέ, άνθρωποι σε κατάθλιψη, όταν διαλύονται οι οικογένειε και χωρίζουν λόγω έλλειψη οικονομική ε, άνεση. Άνεση με την καλή έννοια, όχι πολύ τέλεια, στα βασικά είδη. Ναι. Αναγκάζει να κλέψει γάλα χαλούμι, ψωμί από το περίπτερο. Είχαμε την διασπέριξη. Είναι περίπτωση. κατάντια. Ορμόδια υπάρχουν καθημερινά. Απλώ οι εφημερίδε τα κρύβουν για να μην γίνει το αναπόφευκτο. Το οποίο είναι να γίνει με το τέμπο που έχει ο κύριο Αναστασιάδη, μα παίρνει σε έναν κατήφορο χωρί φρένα που είναι θέμα χρόνου. Όπω το ήλιο των λυπηρών που ήταν θέμα χρόνου. να αναλύψει η βενζίνη, και δεν ήξεραν τα μαχητικά που έπρεπε να το προσγειώσουν. Έτσι είμαστε. Free will. Χωρί φρένα. Αυτό είναι ο κυβερνήτη. Ο κυβερνήτη είναι ο Νίκο Αναστασιάδης Και ο βοηθό κυβερνήτη είναι ο Αβρώφιν ο Είναι αυτοί οι δύο που, που κυβερνούν τη χώρα. Ο ένα λεμεσανός και ο άλλο πάθιο. Δεν είμαι Απλώ αναφέρνω το. Λοιπόν. Ε, έρχομαι και λέω γιατί η Κύπρο πλήρωσε αυτό το τίμημα και το πληρώνει. Και συγγνώμη, συμπληρώνω αυτά που έλεγε ο κ. Σεζόπουλο, διότι ο κ. Σεζόπουλο ε, ε, μιλούσε μόνο με νούμερα. Εγώ λέω οι ανθρώπιν, τα άτομα που αυτοκτόνησαν, τα οποία απαγορεύεται να ανακοινωνούνται. Στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν χτε τα τελευταία 8 χρόνια. Πόσα άτομα αυτοκτόνησαν λόγω τη ανέχεια τα τελευταία 8 χρόνια. Mm. Δεν είχαν χάσει τα στοιχεία. Δεν ανακοινώνονται από την τηλεόραση. Ναι, όμω υπάρχουν τα στοιχεία από το νοσοκομείο και οι άνθρωποι, οι coroners, που κάνουν τι εξετάσει, βρίσκουν κάποιους αν αυτοκτόνησε ή αν ήταν δυστύχημα. Υπάρχουν από το 2013 που έγινε το κούρεμα όταν πρώτον άλαβε ο, ο κ. Αναστασιάδη. Υπάρχουν πολλά περιστατικά θανάτων, αυτοκτονιών, άτομα τα οποία είχαν επιχειρήσει μεγάλε, οι, οι οποίοι κατάντησαν να ντρέπονταν να κυκλοφορούν έξω. Ε, βρήκα σαν που είναι λαθασμένη φυσικά, ενάντια ενάντια στο να σταρείς τη ζωή σου. Έχεις κάθε δικαίωμα να ζήσεις. Ε, κάποιοι έχουν ψηλή αξιοπρέπεια, ψηλό μέτωπο. Καταστράφηκαν οι οικογένειες παραδοσιακές. Έτσι η αξιολόγηση που έκανε προηγουμένω ο κύριος ο Σιζόπουλος, δεν υφίσταται, δεν σύνοψίζεται μόνο σε, δάν, σε κουρεμένα κεφάλαια ή κουρεμένα αξιόγραφα είτε τι εγγυητικέ που έδωσε η, η, κυβέρνηση στην Ελληνική Τράπεζα για να πιάσει τα εξυπηρετούμενα. Τα εξυ, τα εξυπηρετούμενα δάνεια τη Ελληνική. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Αδέρφη του και την παρέα του και τη Δήμητρα που είναι από του μεγαλύτερου μετόχου μέσα στην Ελληνική Τράπεζα. Πώς γίνεται μια, μια κυβέρνηση, έναν κράτος να δίνει εγγυήσει σε μια εταιρεία όπω η Ελληνική Τράπεζα και να εγγυάται δάνεια τα οποία είναι καλά δάνεια. Και του λέει: Πάρτε τα δώρο και αν αυτά τα καλά δάνεια γίνουν κακά, σας τα εγγυούμαι εγώ. Μα ποιο εσύ, ο Νίκο Αναστασιάδη, ο Αβερό ο Άνδρο Κυπριανού, ο Κυπριακό λαό. Όταν πτωχεύσει, μη κακό. Η εταιρεία του κυρίου Σούγλη και του κυρίου Μινά ενάρτη ο κυβέρνηση να μου εγγυηθεί με έναν τα... μου, Να βυθιστώ. Για τρία τέταρτα των μεσαίων ε, επιχειρήσεων να διαλυθεί. λοιπόν. Έτσι, ε, απλώ συμπληρώνοντα τον κύριο Σιζόπουλο, πρέπει να προσμετρήσουμε τι χαμένε ζωέ, τη θλίψη, την κατάθλιψη που έχει ο κόσμο, του χωρισμού, το κόστο του γονιό να σπουδάζει το παιδί του στην Αγγλία και να μένει η Αγγλία και να στερεί το παιδί του. Ρωτήστε τη μητέρα που ήταν μεγάλο ενό τα 20 να πάει στρατό και ω τα 24 να έρθει στην Κύπρο να βρει δουλειά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Κυπριακή Δημοκρατία διότι δεν προσφέρει μισθού ανάλογου με του σπουδέ του. Και η μάνα στερεί το γιοντι, το γιοκάντι, που για την Κυπριακή μάνα είναι πόνο μεγάλο. Θα δηλαδή, είναι το γιόν της, δίπλα τη την τον... κόρη τη δίπλα τη. Ναι. Έτσι είναι η κουλτούρα μα. Δεν μπορεί να αλλάξουμε. Αυτό το πράγμα δεν προσμετρείται με κανέναν. Ούτε με ευρώ, ούτε με γεν, ούτε με δολάρια. Ούτε με δις. Έτσι συμπλώνουν αυτά που είπε ο Σιζόπουλο. Ναι, η οικονομική ζημιά, αλλά και όλα αυτά που ανάφερα, τα οποία πιθανόν είναι priceless που λένε οι Είναι ανεκτήμη τη αξία. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότερη αξία από ότι τα χρήματα τα οποία χάθηκαν το οποίο πιστεύω ότι αντισυνταγματικά χάθηκα. Και έρχομαι τώρα στο... στην απάντηση: Γιατί η Κύπρο, η μικρή Κύπρο, πλήρωσε αυτόν το μεγάλο τίμημα και το πληρώνει, και θα συνεχίσουμε δυστυχώ με έτσι οι που έχουμε, οι οποίοι το μόνο που νοιάζονται είναι να θησαυρίζουν οι οικογένειε του και ο στενό του κύκλο και ή τη συμμορία του σε εισαγωγικά ή του DC, αυτή κυβέρνουν σήμερα. Οι κινήσει του αυτόν αποδεικνύουν. αβερω Αβέροφ από τη μια DC, Νίκο Αναστασιάκη και παράτα από την άλλη. Πιστεύω ότι δική μου εκτίμηση, σαν οικονομολόγο, ότι έχω βγάλει αρκετά λεφτά. Ε, και έρχομαι στο διατάφτη. Γιατί, ας... γιατί, η μικρή Κύπρος να Έχω πολλέ ερωτήσει. Τι θα κάνει ο Μιχάλης Μινά αν εκλεγεί στην Ευρωβουλή. Θα αναφέρω. Θα, θα, θα πω πρώτα, για γιατί υποφέρουμε. Διότι, όπω είπα για μα, ε, είναι πρώτα εθνικέ εθνικές, εθνικές εκλογέ. Εντάξει, αυτό το αναλύσαμε. Και ευρωεκλογέ, σαφώ. Εννοείται. Το ψηφοδέλτιο το λέει Πρώτον. Πρώτο λόγο που επληρώσαμε να, αυτήν την τιμωρία, τι, τιμωρούμαστε και θα συνεχίσουμε, διότι ένα μικρό νησί. Ε, ήταν αρκετά τη Αμπουκάς, ενώ νόμιζε ότι ήταν αρκετά της να σπάσει το εμπάρκο κατά της Ιουγκοσλαβίας. Και τότε Λαϊκή Τράπεζα, η πάλι ποτέ η Λαϊκή Τράπεζα, είχε κάνει το περιβόητο ξέπλυμα βρώμικου χρήματο του Ιουγκοσλαβικού λαού, που ακόμη μέχρι σήμερα καλά δεν γνωρίζει, κάνει, κάνει όλους τους Κινέζους. Υπάρχουν μαρτυρίες, τα αεροπλάνα υπάρχουν βράδυ. Ποιο βουλευτή σε πήγαινε στο αεροδρόμιο Λάρνακα, και Τσέπα, ένα μαύρο σάκουλα, εκατομμύρια δολάρια του Ιουγκοσλάβικου λαού, η Ιουγκοσλαβία τότε, Μιλόσεβιτ, ήταν πριν σπάσουν σε πέντε κομμάτια, έργο των Γερμανών πάλι. Και οι πάρα πολλοί εθίμωσαν, σου λέει, γιατί η Κύπρο, η μικρή Κύπρο, να είναι μια χώρα η οποία να σπάσει το εμπάρκο. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν εμπάρκο Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήταν εμπάρκο Ηνωμένων Πολιτειών η 99 σίγουρο ότι ήταν εμπάρκο εναντίον τη Ιουγκοσλαβία από τα Ηνωμένα ΕΕ. Έθνη. Είμαι 99 σίγουρο που σημαίνει ότι καμία χώρα μέρο του Έθνων δεν δικαιούται να κάνει συναλλαγέ, καμία είδου καμία συναλλαγέ ή εμπορικέ ή άλλο πώ με αυτή τη χώρα. Μα μένουν πέντε λεπτά για να δεύτερο. απαντήσουμε στο ερώτημα. Ναι. Το, δεύτερο. Το δεύτερο. Θυμάστε το Φερχόγεν. Mm -hmm. Θυμάστε το 2004 επί τάσου Βαόγουλου ποιο ήταν ο όρο. ήταν ο όρος που θα μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρο δεν θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Σιμίτη, ο κ. Σιμίτη, ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα, δεν απειλούσε τη Γερμανία ότι εάν δεν βάλετε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι μια αλήθεια, είτε ε, μα αρέσει είτε όχι, είτε συμπαθούν κάποιοι με τον κ. Σιμίτη, είτε όχι, τον πρωθυπουργό τη Ελλάδο, είπε στη Γερμανία, ο, 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 ο Γερμανό, έτσι τον έλεγε, τον Ίχνίμ του, και ο Σύμπητη του λέει: Ή θα μπει η λέει τη Γερμανία, είχε κότσα, ή οι 10 χώρε που είχε τρομερά συμφέροντα η Γερμανία, μπουν, Το μεγάλο πακέτο που μπήκαν 11 χώρε. Ναι, του λέει η Γερμανία, οκ. Okay, επειδή είχε άλλα συμφέροντα οικονομικά, επειδή τα πάντα πρόκειται περί οικονομικών. Ε, το αναφέρω ότι θα μπείτε, αλλά παράλληλα θα υπογράψετε το σχέδιο το οποίο μετά με την είσοδο σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει ένα σχέδιο, το περιβόητο σχέδιο να το, το οποίο θα υπογράψετε. Έλα όμω που άλλαξε την κυβέρνηση. Θυμάστε το πώ ζητούσε, 16 μήνε για λύση ο Κυπριακό. Και ο μεγάλο Τασπαόπουλο, το οποίο το λέω με καλή εννοία, να υπάρξει εγώ από την οικογένεια του, ε, ο Τασπαόπουλο είπε το περιβόητο όχι, έκλαψε και είπαμε όχι. Θεωρήθηκε μεγάλη προδοσία, Μεγάλο μπουλήμα εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη κοροϊδία. για να δεν κάνω λάθο. Αμερικάνοι χαιρετίζουν το θέμα. Θύμωσαν πάρα πολύ ότι ξεγελάσαμε του, ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά οι Τουρκοκύπροι είπαν ναι, ναι εμεί είπαμε όχι. Καταδεκτικό σχόλιο, Μιχάλη, Μινά, πρέπει να κλείσω. Μαζί σου πρέπει να βρουν μερικέ ώρε, ξέρει. Νομίζω ότι, ε, λοιπόν, όσον αφορά την Ευρωβουλή, εδώ βλέπω άτομα, αλλά το θέμα διότι θα έλεγα και γιατί τιμωρηθήκαμε μετά το κλείσω τρίο θέμα. Τεράστιε καθέσει Ρώσων, ξέπλυμα και Ρώσιων κεφαλαίων, κάτι το οποίο δεν άρεσε στου Γερμανού, βλέποντα του ισολογισμού των Κυπριακών τραπεζών, ο Σόιμπλε, ψυχρό εκτελεστή, λέει: Μα πού βρεθήκαν του οι καθέσει στην Κύπρο, το Δυσί, πού βρεθήκαν του οι καθέσει. Ρώσικε, μα ο τρία ήταν ο λόγο που τιμωρηθήκαμε με το κούρεμα. Λοιπόν, εμεί θέλουμε άτομα με νέο αίμα. Υπάρχουν εδώ άτομα τα οποία ήδη είναι στην Ευρωβουλή και στη βαθμολογία είναι στον πάτο. Υπάρχει το MEP ranking που μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δει που αυτοί οι βουλευτέ, οι φυστάμενοι που είναι τώρα, σε ποια βρίσκονται στον πάτο. Ποια ομάδα πώ στον πάτο, ποια διαβάθμιση φέτο. Όπω και να έχει το θέμα. Είναι ανεπαρκή. Αυτό είναι οι βαθμολογίε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άτομα τα οποία να μην έχουν αγκυλώσει. Και τούτα που λέει το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Συναγερμό, ότι ανήκουμε στο λαϊκό like αν κόμμα, οι σοσιαλιστέ, του σοσιαλιστέ. Αυτό θα έλεγα αρνητικό. Χρειαζόμαστε μία φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο που να είναι ανεξάρτητη, να δρά ανεξάρτητα. Να μην είναι. Ο, Νίκ, ο Νίκο Αναστασιάδη περίμενε από του 28 εταίρου μα, όταν έγινε το, ο πορθητή, η υπόθεση πορθητή, να βγει μια τρομερή ανακοίνωση απειλητική αντί τη Τουρκία. Βγήκε μια νερόβραστη ανακοίνωση, την οποία όλοι γελάσαμε. Αυτή είναι η εταίροι μα του Λίου και Αναστασιάδη. Αυτοί είναι οι φίλοι μα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορεί να έρθουν να πολεμήσουν. Αν συμβεί κάτι, μια πολεμική σύραξη, του τι άνθρωποι να έρθουν να σταθούν να πολεμήσουν. Για ποιον λόγο. Ακόμη και ο, ο υπουργό αμήνη τη Ελλάδα, όταν μιλάει. Τι διενέξει μα ναι, και ήταν... είναι πολύ προσεκτικό στο τι λέει. Διαλέγει τι λέξει του. Έτσι, εμεί θα είμαστε <coughs> ανένταχτοι στα διάφορα σοσιαλιστικά, το ΕΠΠ που ανοίγει ο Σαγερμό, τα κομμουνιστικά κόμματα, του πράσινου. Θα έχουμε μια ανεξάρτητη φωνή η οποία θα προσπαθούμε να προωθούμε τα καλό νόμιμα συμφέροντα τη Κύπρου. Θα θέτουμε όπου εκεί μπορούμε θέματα σοβαρά και με την επιρροή μα, αν ο λαό μα θυμίσει, θα προσπαθήσουμε να, να βοηθήσουμε και την Κύπρο με, το, με την επιρροή ενό Ευρωβουλευτή. Θα προσπαθήσουμε με όποιον τρόπο γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν υπάρχει χρόνο δυστυχώ. Νομίζω θα ήταν τουλάχιστον μισή ώρα. Θα ήταν πολύ λευκοσία. Όχι, εγώ ήθελα να μισή ώρα. ώρα για να είμαι ειλικρινή. Ούτε μισή ώρα μα κάνει. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει ο κόσμο. Τα οποία ε, χαίρομαι <laughs> Και λέω στην αρχή ραδιοτηλεόραση ότι υπάρχουν κανάλια που δεν τηρούν του κανόνε και υπάρχουν και άτομα τα οποία στη Λευκοσία ειδικά δεν δικαιούνταν να έχουν ραδιοφωνικό σταθμό, και όμω του δόθηκαν αδιέ. Ε, δεν θα αναφερόνουμε, εννοείται. Αλλά η, το ΑΡΚ, η αρχή ραδιοτηλεόραση, πρέπει να κοιτάξει και εφάρμοσαν ε, τον νόμο περί προβολή, ίση προβολή και ίση mm -hmm. μεταχείριση υποψηφίων. Υπάρχουν οι λεγόμενε μαύρε λίστε, τουλάχιστον στη λευκοσία, είναι γνωστό αυτό. Κανάλια τα οποία υπάρχουν άτομα τα οποία είναι persona non grata, είναι γνωστό. Νομίζω καταλαβαίνει τι εννοώ, συνεννοούμαστε. Ε, ο τάδε μπαίνει, ο τάδε δεν μπαίνει στο κανάλι, διότι έτσι γουστάρω. Υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά. Αυτά αντιβαίνουν σε ε, βασικού ε, κανόνε ε, 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 των το... ΕΕ. Ε, εννοείται. Και... Υπάρχουν human rights, υπάρχει... είναι ε, από του βασικού πυλώνε τη ΕΕ και των εθνών. εθνών. Μη, διάκριση. Λοιπόν, Μη διάκριση. Πρέπει να κλείσω δυστυχώ, διότι 7 και 20 και κάτι τελειώνει η εκπομπή. Ε, υγεία να έχουμε και μέρε πολλέ. Είναι αυτό που σου έλεγα και εγώ πριν, την, πριν αρχίσουμε. Δεν μπορώ ότι διαχρονικά. διαχρονικά ε, πρέπει να υπάρχει λόγο. Ε, δηλαδή, να ο κόσμο, αν είναι εκλογέ πάλι. Όχι. Δημήτρη ε, Υπάρχουν θέσει, απόψει, το ένα, μου, το άλλο. Ε, ε, Έτσι. Πρέπει να συμπληρώσω κάτι το οποίο σου λείπει. Δεν είσαι, δεν, είσαι, δεν, είσαι, δεν είσαι φαν μου στο στούντιο το οποίο έχουμε. Το οποίο γίνεται χαμό. Υπάρχει στούντιο το οποίο α, βλέπουν. Α, πάρα πολλοί το οποίο κάνουν ζωντανή μετάδοση στην Αυστραλία. Και Αυστραλία, ε, καλά ε, ε, ένα κάνουν. Λοιπόν, Εκπέμπουμε Αυστραλία, Σικάγο, Αφρική, ζωντανά. Εντάξει, να έρχεσαι και εδώ. Με τα χαρά. Οπότε με καλέσει, είμαι στη διάθεση σου. Απλώ λέω Σε ότι είμαστε, πάρα πολύ. Είμαστε, είμαστε, είμαστε ζωντανοί και πολύ ενεργοί και πολύ καυστικοί. Και κάνουμε ζωντανέ εκπομπέ, μάλιστα interactive. Ε, 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 παίρνουμε ερωτήσει. Και Αναγκαζόμαστε και οφείλουμε να απαντούμε άμεσα, μάλιστα. μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολη είχα, διαδικασία. Κάνε μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ. Και θα τα πούμε και με δεκλογικά. Αυτό είναι η δέσμευση. Λοιπόν, ευχαριστώ. αγαπητοί τηλεφθεατέ, περνάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Αμέσω μετά μαζί μα ο ανεξάρτητο υποψήφιο, όπω είχα προναγγείλει, ο κύριο Χάρη Αριστίδου. και οι αγαπηροί τελευθεατέ, επόμενο μα ο κύριο Χάρη Αριστίδου, ανεξάρτητο υποψήφιο ευρωβουλευτή. Σα είχα παρουσιάσει το ψευδοδέλτιο και στην αρχή τη εκπομπή. Είναι ε, τελείω δεξιά, στην κατηγορία με μονομένη υποψήφη. Χειροπέδε του κλεφτοπολιτικάντιδε Αριστίδου Χάρη. Αριθμό το λοιπόν, ω ανεξάρτητο ε, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Ε, κύριε Αριστίδου, καλησπέρα, καλώ ορίσατε. Καλώ σα βρήκα. Ευρωεκλογέ 2019. Ε, ποια Ευρώπη θέλουμε ε, και στο θέμα το εθνικό μα, το κυπριακό και στην κοινωνική πολιτική όμω, διότι πολλά που βιώνουμε εδώ αποφασίζονται εκεί και γι' αυτό ο κόσμο πρέπει να πάει νόμο. να ψηφίσει. Ε, το όραμά σα, οι προτάσει σα, οι οποίε είναι ομολογουμένω διαχρονικέ και σταθερέ. Δεν είναι ευκαιριακέ. Και πιστεύω οι καλύτερε. Διότι δεν ακούσαμε μέχρι στιγμή ουσιαστικέ προτάσει από οποιονδήποτε υποψήφιον ευρωβουλευτή. Και θα κρυθώ. Mm -hmm. Όπως Όπω από την ιατρική, ούτε δέχθηκα, αλλά ούτε και ζήτησα χρήματα από οποιονδήποτε ασθενή μου πλούσιο ή φτωχό, έτσι και σε περίπτωση που μια μεγάλη μερίδα του λαού ψηφίσει αυτήν τη φορά με ανιδιοτέλεια, τιμήσει την ψήφο τη και εκλεγώ Ευρωβουλευτή, δεν θα παίρνω μισθό. Ο μισθό μου θα χρησιμοποιείται για διαφώτιση στο Κυπριακό ζήτημα, στο Κουρδικό ζήτημα και στο Τουρκικό πρόβλημα, τα οποία είναι πλέον Ευρωπαϊκή υπόθεση. Εάν εκλεγώ Ευρωβουλευτή, θα οργανώνω εκθέσει φωτογραφιών έξω από τι πρεσβείε τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κατεχόμενα από την Τουρκία χωριά μα, τι βεβαιλωμένε χριστιανικέ εκκλησίε και τα βεβαιλωμένα χριστιανικά νεκροταφεία από βάρβαρου τουρκοκύπριου και άλλου μουσουλμάνου Τούρκου. Αντί για μισθό στην τράπεζα, σπίτια παλάτια, αυτοκίνητα πολυτελεία και χλιδά τη ζωή όπω οι κομματάρχε και οι πολιτικάντιδε στην Κύπρο, με τα χρήματα αυτά θα αγοράσω οθόνε και θα τι στήσω έξω από το Ευρωκοινοβούλιο και έξω από τα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι Βρυξέλλε και θα υπενθυμίζω στα στελέχη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στου Ευρωπαίου γενικά τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή ευρωπαϊκών εδαφών της Κύπρου. Γιγαντοθώνε θα στήσω επίση και έξω από τουρκικέ πρεσβείε σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπενθυμίζω σε όσου Ευρωπαίου πολίτε πηγαίνουν για να εξασφαλίσουν βίζα προκειμένου να πάνε στη λεγόμενη Τουρκία για διακοπέ, ότι η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη φυλακή δημοσιογράφο στον κόσμο και για τα βασανιστήρια στι τουρκικέ φυλακέ ότι οι αυτόχθονες χριστιανοί στη χώρα αυτήν εξοντώθηκαν σχεδόν πλήρως από τους βάρβαρους μουσουλμάνους Τούρκους. Θα τους υπενθυμίζω τη γενοκτονία των Αρμενίων, την γενοκτονία των Ποντίων και των άλλων Μικρασιατών. Θα τους υπενθυμίζω την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τα εγκλήματα που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράξουν στο νησί. Θα του υπενθυμίζω την καταστροφή χιλιάδων χωριών στο τουρκοκατεχόμενο Κουρδιστάν και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών στη χώρα που ζουν οι κακούργοι Τούρκοι. Όπω έκανα τον Νίκο Αναστασιάδη με τα κείμενα μου να τσιριλά, να ξητιμάζει και να πετάσει τα σάκια, σε περίπτωση που εκλεγώ, έτσι θα κάνω και τον Ερτογάν. Αυτού του είδους η διαφώτιση έπρεπε να γίνεται από το 1974. Αλλά δυστυχώς προδότες γάρ. Αν θυμάστε έτρωγαν τα χρήματα της διαφώτισης και με αυτούς και κάποιοι δημοσιογράφοι. Όταν ήμουν φοιτητή, πηγαίνοντας από το Μάιντ στο Βισμπάτεν, έβλεπα στους αρχαιοελληνικού τύπου κείονες του σταθμού γραμμένα με μικρά γράμματα συνθήματα όπως «Freiheit im Kosovo και διαρωτόμουν τότε πού είναι αυτό το Κόσοβο, κοσυφοπέδιο. Αντί να βάλω τα χρήματα στην τράπεζα, θα αγοράσω χιλιάδες τυποποιημένα σφραγιδάκια με τα οποία θα εξοπλίσω τους φοιτητέ μας και τους ομογενείς για να γεμίσουν τα πανεπιστήμια τους, τους σταθμούς με συνθήματα όπως ελευθερία στην Κύπρο, έξω Ατήλας, οι Τούρκοι από την Κύπρο. Αυτά είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά είναι συγκεκριμένε προτάσει. Θέλω να αναφερθώ. Πώ και... θα επιβιώσει όμω, Άμα συνεχίσω. όλο τον μισθό τον διαθέτει για αυτά τα πράγματα. Θα συνεχίσω να εκπαιώ περιουσία, κύριε Σούλη. Ε, ήδη τα βιβλία μου αυτά μου στήχησαν κάπου 150.000 ευρώ. Έτσι. Από τα υπόγεια εισέπραξα μέσω του πρακτορείου και πουλώντα από χέρι σε χέρι μόνο 30.000 ευρώ. Τα άλλα έχω να τα παίρνω. Έχω και κάποιες κοινωνικές θέσεις όμως, Βεβαίως. τις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ. Mm -hmm. Κάποια παιδιά σε κάποιες αφρικανικές χώρες, ίσως και αλλού, συγκεκριμένα σήμερα στην Ιεμένη, πεθαίνουν λόγω πείνας, επειδή δεν έχουν μία φούχτα ρύζι για να κρατηθούν στη ζωή. Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ενήλικες πολίτες. Εάν εκλεγώ ευρωβουλευτής η πρώτη πρόταση νόμου που θα καταθέσω θα προνοεί κάθε ενήλικα σε Ευρωπαίος πολίτης να φορολογείται προς όφελος των λιμοκτονούν συνανθρώπων μας με ένα ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα θα συγκεντρώνονται για αυτόν τον σκοπό εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούν και να τραφούν όλοι όσοι σήμερα πεθαίνουν λόγω πείνας, αλλά και να κατασκευαστούν βασικά έργα υποδομής στις χώρες αυτές, όπως πηγάδια, και διατρήσεις για εύκολη πρόσβαση στο νερό και κέντρα υγείας που να προσφέρουν τα βασικά. Η δεύτερη και η τρίτη πρόταση που καταθέτω στον λαό και θα καταθέσω για να περάσει σαν νόμος σε περίπτωση που εκλεγώ Ευρωβουλευτής είναι η εξή. Πριν πολλά χρόνια συνομιλώντας με την Ελένη Θεοχάρους, εκείνη την εποχή ήταν με το συναγερμό Τη είπα ότι δύο τρόποι υπάρχουν για να καταστραφεί το εμπόριο ναρκωτικών. Ο ένα τρόπο είναι να εφαρμοστεί όπω σε άλλε χώρε η θανατική ποινή για του εμπόρου ναρκωτικών, και ο δεύτερο τρόπο να αναγνωριστεί ο εθισμό στα ναρκωτικά σαν ασθένεια. Ο κάθε χρήστη ναρκωτικών να αντιμετωπίζεται σαν ασθενή και να μπορεί να λαμβάνει στο νοσοκομείο την ουσία την οποία χρειάζεται και θα παράγει ανώθευτη κάποιο χημείο του κράτου. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε ένα μέσο μείωση των θανάτων λόγω νοθευμένων ουσιών που διοχετεύουν στην αγορά οι έμποροι ναρκωτικών. Ταυτόχρονα οι κρατικέ υπηρεσίε θα γνωρίζουν του χρήστε και θα μπορούν να προσφέρουν σε οποιονδήποτε θελήσει να καθαρίσει τον οργανισμό του ψυχολογική και κάθε άλλη ιατρική και κοινωνική υποστήριξη. Το σημαντικότερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστραφεί το εμπόριο ναρκωτικών, εφόσον δεν θα υπάρχει πλέον ζήτηση. Η Ελένη Θεοχάρου οθέτησε τον δεύτερο τρόπο και την άκουσα μία φορά να τα επαναλαμβάνει από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό. Αρκετά χρόνια αργότερα τα επανέλαβε και ο ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό. Εάν εκλεγώ Ευρωβουλευτή, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση νόμου που θα καταθέσω θα αφορούν τα πιο πάνω. Η δεύτερη πρόταση νόμου θα προβλέπει θανατική ποινή για του εμπόρου ναρκωτικών. Επειδή όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί πολιτικοί είναι πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εμπόρων ναρκωτικών, η πρόταση μου αυτή θα απορριφθεί. Θα καταθέσω τότε την τρίτη πρόταση νόμου, η οποία θα αναγνωρίζει σαν ασθένεια την χρήση ναρκωτικών και ο άρρωστος χρήστη, διότι περί αρρώστιας πρόκειται, θα μπορεί να παίρνει την ουσία την οποία χρειάζεται δωρεάν στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι των ναρκωτικών στο ελεύθερο εμπόριο να γίνουν χώμα και το εμπόριο των σκληρών τουλάχιστον των ναρκωτικών να καταστραφεί. Μάλιστα. Πώς θα πιστεί ο λαός, ο πολίτης, οι τηλεφιαδές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να ψηφίσουν χάρη Αριστείδου. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να μετακινηθεί ο Κύπριος, αν δεν πάμε μακριά. Έτσι ας μιλήσουμε για τον τόπο μας. Ε, να φύγει από κομματικά στεγανά, να έτσι, να γιος, ε, να χλεβάζεται κιόλα κάποιος ο οποίος βάζει ανεξάρτητος υποψήφιος, πώς θα εμπεδοθεί στην κοινή γνώμη κύριε Αριστή, εδώ, ότι και οι ανεξάρτητοι υποψήφοι μπορεί να έχουν όραμα, προτάσεις, εισηγήσει και αν τα έχουν με το πολιτικό, κομματικό, κατεστημένο, ε, υπάρχει αυτή η επιλογή Αυτό έχει να κάνει με την επόμενη πρότασή μου mm -hmm. Η οποία είναι η εξής Όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα Και την καθημερινότητα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν εκλεγω θα καταθέσω μεταξύ άλλων Και τα πιο κάτω νομοσχέδια Πρώτο Νομοσχέδιο κατά της φήμωσης Και της δικτατορίας Των μέσων μαζικής ενημέρωσης Το θεωρώ ανήθικο να μου προσφέρετε με άλφα βήμα τώρα, λίγε μόλι μέρε πριν τι εκλογέ, ενώ έχω ήδη εξαγγείλει την υποψηφιότητα μου πολλού μήνε προηγουμένω. Το θεωρώ φασιστικό να υπάρχουν υποψήφοι δύο κατηγοριών. Από τη μια αυτή που κατεβαίνουν με τα κόμματα συμμορίες και τυχαίνουν προνομιακής μεταχείρισης και από την άλλη εμείς οι ανεξάρτητοι που μας δίδεται μικρόφωνο λίγο πριν τις εκλογές και για ελάχιστα λεπτά προκειμένου το αντιδημοκρατικό αυτό σύστημα να έχει ένα ψευδοάλωθι μιας ψευδοδημοκρατικότητας. Το θεωρώ ρατσιστικό να μου δίδεται το μικρόφωνο με το σταγονόμετρο επειδή είμαι Έλληνας και από την άλλη να προσφέρεται το μικρόφωνο να φιδόλευτα παραδείγματος χάρη στον Ιαζίκη Ζιλιουρέκ επειδή είναι Τούρκος και ανθέλληνας. Γι' αυτόν τον λόγο θα καταθέσω σχετική πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο που να ελέγχει τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ήδη έχω καταγγείλει στην αρχή ραδιοτηλεόρασης εδώ στην Κύπρο τον τηλεοπτικό σταθμό Α και το κανάλι 6, διότι μου είπαν να μου στείλουν να με μαγνητοφωνήσουν για να βάλουν αυτά που θέλω να πω, Κάποια ώρα όποτε θέλουν και αν τα βάλω. Δεύτερο, εάν εκλεγώ ευρωβουλευτή, θα καταγγείλω στα αρμόδια όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ποικιλόχρωμου κλεφτοπολιτικάντιδε για την δημιουργία του λεγόμενου Συμβουλίου Παρεκκλήσεων από τον νόμο. Καλό το γενικόν ελεκτή να μας πει πόσοι και ποιοι επώνυμοι ευνοήθηκαν από αυτό το αντισυνταγματικό έκτρωμα από το 2000 που το συνέστησε ο Γλάφκος Κληρίδης μέχρι σήμερα. Εάν εκλεγώ Ευρωβουλευτής, θα προτείνω μια παγκόσμια ημέρα για τα παιδάκια που δολοφονούνται στις γυναικολογικές κλινικές πριν δουν το φως του ήλιου από τους άσπλαχνους γονείς τους. Μιλάτε δηλαδή, για τις αμβλώσεις, έτσι. Ναι. Mm -hmm. Εάν εκλεγώ Ευρωβουλευτής, θα καταθέσω πρόταση νόμου για σκληρή φορολογία ψηλού δασμού στην επανεισαγωγή προϊόντων όσων βιομήχανον παίρνουν τα εργοστάσια του είτε στην Κίνα είτε στο Βιετνάμ προκαλώντας ανεργία. Η Κύπρο είναι η πλέον ακριτική και η πιο απομακρυσμένη περιοχή από τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, τμήμα τη βρίσκεται υπό μουσουλμανική και μάλιστα τουρκική κατοχή να της προσφερθεί ειδικό προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως παραδείγματο χάρη μείωση του ΦΠΑ. Ενώ ελάχιστοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από μεσοθυλίωμα του υπεζοκότος, απαγόρευσαν ή μείωσαν και πολύ καλά έκαναν τη χρήση να μειάντους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως για ψηφοθυρικούς και όχι μόνο λόγους, δεν τολμούν να τα βάλουν με τις καπνοβιομηχανίες οι οποίες σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Εάν εκλεγώ ευρωβουλευτής, θα αγωνιστώ για να κλείσουν οι καπνοβιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να απαγορευτεί η εισαγωγή καπνικών προϊόντων. Εάν εκλεγώ ευρωβουλευτής, θα εισηγηθώ την κάρτα εισόδου οπαδών στα γήπεδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα νούσιμο φύλαθλο δεν έχει λόγο να αντιδρά. Μόνο οι χασικλίδες ταραχοποιεί. Αυτό είναι ένα σωστό μέτρο που πήρε το καθεστώ Αναστασιάδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει κάθε χρόνο εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ σε όσους Ευρωπαίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια προγράμματα. Εσείς σαν δημοσιογράφος Γνωρίζετε για ποια προγράμματα προσφέρονται τα χρήματα αυτά και πώς μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης που δεν έχει μέσον να πληροφορηθεί για αυτά τα προγράμματα. Κάναμε κάποιες εκπομπές προσπαθώντας να ενημερώσουμε. Εάν και λίγο Ευρωβουλευτής θα προτείνω να αναρτηθεί μια σχετική ιστοσελίδα και ταυτόχρονα να εκδοθεί έναν ενημερωτικό έντυπο από το οποίο θα μπορεί όποιο ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για αυτά τα κονδύλια. Οι μόνοι που μπορούν να έχουν πρόσβαση σήμερα σε αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είναι όσοι έχουν διασυνδέσεις με τους ευρωβουλευτές και άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πιο περίεργο είναι ότι δεν είδα ποτέ να δημοσιεύονται στις εφημερίδες τα ονόματα όσων ζουν από τα χρήματα αυτά. Εάν εκλεγώ ευρωβουλευτής, θα καταγγείλω στην Ευρωβουλή το διεφθαρμένο καθεστώς του Νίκου Αναστασιάδη και τον ίδιο, διότι εκμεταλλευόμενος το αξίωμα του στα πλαίσια της κομματοκρατίας, έδωσε προεδρική χάρη και άφησε ελεύθερους όλους τους καταδικασθέντες κλέφτες και απατεώνες του Συναγερμού, του ΑΚΕΛ, του Δίκο, της ΕΔΕΚ, του Ευρωκό. Εάν εκλεγώ Ευρωβουλευτής, θα καταθέσω πρόταση νόμου η οποία θα προνοεί ότι η οποιαδήποτε ένταξη άλλων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει με δημοψηφίσματα όλων των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο οι Κύπροι μαζί με τους άλλους Έλληνες θα μπορέσουμε να κρατήσουμε για πάντα τους Τούρκους μακριά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν εκλεγώ Ευρωβουλευτής στα πλαίσια της ευρωκοινοβουλευτικής διπλωματίας θα καλλιεργήσω το κλίμα για επανατοποθέτηση του κυπριακού ζητήματος στις ορθές του διαστάσεις σαν θέμα εισβολής, κατοχής, καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γηγενών και αυτοδιάθεσης. Αυτό. Κύριε Στήλου, ε... Πολλά ακούγονται σωστά για κάποια εντάξει δεν είμαστε εδώ. Δεν λέει τι απόψει του κ. Αριστείδου, δεν σημαίνει ότι τι υιοθετούμε. Αλλά δύο παρατηρήσει. Γιατί Τούρκο εθνικιστή ο κ. Νιαζή είναι η Τουρκοκύπριο που διαμένει και διδάσκει στι ελεύθερες περιοχέ. Και γιατί τα έχετε τόσο πολλά με τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν τον απεκάλεσα Τούρκων εθνικιστή, εθνικιστή τον Νιαζή. Δεν τον απεκάλεσα εθνικιστή. Μάλιστα. Τον κύριο Λόγω της τάσης που κράτησε το 2004 που απειλούσε και εκβίαζε προκειμένου να αναγκάσει τον λαό να δεχτεί το προδοτικό και καταστροφικό σχέδιο ανάν. έχω απομαγνητοφωνήσει τις δηλώσεις του και τις έχω εκδώσει σε αυτό το βιβλίο που ονομάζεται Απειλή Πατρίδας. Εκείνη την εποχή είπα ότι θα σε πολεμήσω, οποιονδήποτε και αν είναι το τίμημα. Μάστε. Έχουμε 1,5 λεπτό για ένα καταληκτικό σχόλιο. Ελεύθερο, όσο όποιο θέλετε, γιατί να σας ψηφίσει ο πολίτης, ο τηλεθεατής που μας παρακολουθεί. Κάποτε ο Νετσιμετίνερ Παγκάν, αναφερόμενος στην πολιτικόν του αντίπαλο Ταν είπε θα ξεβρακώσω αυτήν τη χανούμισσα. Παρόλο που απεχθάνω με την κτινοβασία, εάν ο λαός ψηφίσει με ανιδιοτέλεια τιμήσει την ψήφων του και με εκλέξει ευρωβουλευτής, θα ξεβρακώσω τον Ερτογάν, θα ξεβρακώσω την Τουρκιά, οποιονδήποτε και αν είναι το τίμημα. Έστ. Κύριε Αρισίδου, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσά, όπω και σε όλου. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσά όσου μα παρακολουθήσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, καθημερινά, η αλήθεια καίει εδώ στην εκπομπή μα. Ε, μείνετε συντονισμένοι μαζί μα, γιατί ακολουθεί κεντρικό δερτήριο με τη Χριστίνα Μάρκου. Καλή συνέχεια σε όλου.